όπου υπάρχει καπνός. Διαβάζω αυτές τις μέρες την βιωματική αυτοβιογραφία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού κυρίας Μελόνι. Είμαι η Τζόρτζια, οι ρίζες μου, οι ιδέες μου. Από το ρόλο που παίζουν στην μελλοντική ανάδειξη ενός ηγέτη τα παιδικά του χρόνια, εντυπωσιάζομαι. Τα σκληρά, γεμάτα αντικσότητες παιδικά χρόνια. Η Μελόνι δεν γνώρισε παρά στο ελάχιστο τον πατέρα της, ο οποίος δεν επιθυμούσε τη γέννησή της και ζητούσε από την μητέρα της να κάνει έκτρωση. Εκείνη αρνήθηκε και ανεκάλεσε την απόφασή της την τελευταία στιγμή. Μεγαλώνοντας σε μονογονεϊκή οικογένεια, ασκήθηκε τόσο γρήγορα στην αντικσότητα, ώστε απέκτησε την απαραίτητη αντοχή που χρειάζονται οι μοναχικές πορείες στην πολιτική. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θυμάται πως κοιμόταν στριμωγμένη μαζί με την αδερφή της στον στενό καναπέ του σπιτιού της γιαγιάς της, κατά κανόνα ανάποδα. Τα πόδια της μιας αντίκριζαν το πρόσωπο της άλλης. Θυμάται επίσης πως διαχειρίστηκε την απόρριψη όταν οι συμμαθητές της την απέκλειαν από αγώνες βόλεϊ λόγω αυξημένου βάρους, ή πως έτρεχε μαθήτρια του Δημοτικού Ασυνόδευτη με την αδερφή της, εννοείται, και άλλαζαν τα αεροπλάνα μέσα στη χώρα για να γνωρίσουν έστω και για λίγο τον πατέρα τους πριν εξαφανιστεί.